Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Αχιλλέας και ο Δημήτρης έπαιξαν 6 ερωτήσεις. Στην 6η ερώτηση, κατάφεραν να κρατήσουν στο παιχνίδι 12.000 ευρώ. 300.000 ευρώ μετρητά. Αυτό είναι το ποσό που σήμερα πήραμε από ένα χρηματοκιβώτιο σε 50 δεσμίδες των 6.000 ευρώ και τα μεταφέραμε με θωρακισμένο όχημα στο πλατό. Οι φύλακες ασφαλείας που μετέφεραν τα χρήματα δεν τα έχασαν στιγμή από τα μάτια τους. Τα χρήματα φυλάχτηκαν σε ασφαλή χώρο. Το κοινό στο στούντιο πέρασε από αυστηρό έλεγχο. 300.000 ευρώ μετρητά. Κάποιοι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να τα κερδίσουν. Κυρίες και κύριοι, το Money Drop ξεκινά αμέσως τώρα. Γιατί είναι περιστεριώτες. Γεια σας παιδιά. Γεια και χαρά σε όλους εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εμείς είμαστε εδώ πολύ καλά, πολύ χαρούμενοι. Και περιμένουμε τον Αχιλλέα και τον Δημήτρη, που αν θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο, μείναν με 2 ερωτήσεις και 12.000 ευρώ. Ας τους υποδεχτούμε. Αχιλλέα! Καλώς τα αγόρια, τα γοητευτικά. Γεια σου, Αχιλλέα. Πάω με τη σειρά, κατάλαβες. Πώς κάθεστε. Πώς είστε. Μια χαρά. Μια χαρά. Όλα καλά. Πολύ καλά. Είστε λίγο πιο χαλαροί. Αν είστε λίγο πιο χαλαροί, θα είστε και πιο αποτελεσματικοί. Έχω 2 ερωτήσεις. Έχετε 12.000 ευρώ. Πάμε να παίξουμε Money Drop. Για να δούμε τις κατηγορίες. Για να δούμε τις κατηγορίες της ερώτησης. Πρεμιέρες, ατασθαλίες. Δεν νομίζω πρεμιέρες. Το ατασθαλίες είναι ωραίο, έτσι, είναι λίγο... Τα πρεμιέρες, σας ρωτάει, ξέρω εγώ, ταινία ή ποια μουσική βγήκε πρώτη. Θα είναι δύσκολο, νομίζω. Για διαφορετικούς λόγους, πάμε ατασθαλίες. Είναι πιο εύκολες οι ατασθαλίες, παιδιά. Τις θυμάσαι πιο εύκολα. Ατασθαλίες. Να δούμε και τις 3 πιθανές απαντήσεις. Amy Winehouse. George Michael. Robert Downey Jr. Να δούμε και την ερώτηση. Σε ποια διασημότητα από τις 3 δεν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης? Στην Winehouse, στον Michael ή στον Downey Jr.? Δεν. Πρέπει ο George Michael δεν την έχει φάει, την έχει φάει, σίγουρα. Ο χρόνος έχει ξεκινήσει. Που σημαίνει. Παρακαλώ. Έχουμε χρόνο. Ας το συζητήσουμε λιγάκι. Πρόσεξε όμως, δεν επιβλήθηκε. Αυτή έχει κάνει πολλά ναρκωτικά, πολλά πραγματάκια. Αυτό δεν το ξέρω, συγγνώμη, εγώ δεν το ξέρω καθόλου. Αλλά η πιο safe επιλογή. Και πάμε στο τελικό. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Για τον George Michael είσαι σίγουρος ότι δεν επιβλήθηκε? Όχι, όχι. Έχει επιβληθεί ποινή. Και έχει βγάλει ένα βίντεο που είπε κάνει... Δεν επιβλήθηκε, λέει. Σε ποια διασημότητα δεν επιβλήθηκε? Σε αυτόν έχει επιβληθεί. Τέλος. Ή εδώ ή εκεί. Έχει φάει, την έχει φάει την ποινή. Την έχει φάει. Τουλάχιστον τον είχαν πιάσει. Ας τώρα. Πάμε safe. Τον είχαν πιάσει να κάνει σεξ σε τουαλέτες, σε δημόσιο χώρο τέλος πάντων. Άρα αν έχει κάνει. Αν του βάλουν για δικαστήριο. Τέλος πάντων. Νομίζω είναι ένα μια safe επιλογή. Ο χρόνος τελείωσε. Άκουσα το σκεπτικό σας. Για να δούμε τι έχετε κάνει εσείς.
τελικό. Είμαστε τελικό. Ωραία. Όπως πάντα προσέχουμε να πάρουμε. Η Amy δεν έχει πάρει ποινή φυλάκισης, παρόλο που έμεινε μια νύχτα στο κρατητήριο, δεν πήρε ποινή φυλάκισης. Οι άλλοι δύο έχουν πάρει. Μία ο George Michael και δύο ο Robert Downey Jr. Ο ένας για βίαιη συμπεριφορά και ο άλλος γιατί οδηγούσε κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών. Και τώρα, παιδιά, μαζέψτε τα λεφτά σας. Θέλεις και εμένα βοήθεια. Απομένει μία ερώτηση. Έχετε κρατήσει 6.000 ευρώ. Για να δούμε τις κατηγορίες. Περιβάλλον, γένος. Γένος. Οτιδήποτε μπορεί να είναι. Πιο επίκαιρο είναι το περιβάλλον. Και ίσως να έχουμε και πιο καλή αίσθηση για τις απαντήσεις. Ναι, γένος, νομίζω το γένος μπορεί να πάει και πολύ πριν, ξέρεις εγώ. Ναι, και μπορεί να έχει καμιά ιστορία μέσα και στην ιστορία. Νομίζω στην επικαιρότητα το περιβάλλον το έχουμε λίγο περισσότερο. Το κλείσαμε. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι 50-50 πλέον. Ακριβώς. Α, και αυτό 50. 50 περιβάλλον. Περιβάλλον, πάμε. Λοιπόν. Οι δύο πιθανές απαντήσεις είναι... WWF... Greenpeace. Και εμφανίστηκε πρώτη. Σκέψω από τώρα. Για να δούμε την ερώτηση. Ποια ιδρύθηκε πρώτη. Επειδή είπε την απάντηση, γιατί την ερώτηση να το πάρουμε. Η WWF ή η Greenpeace. Και οι δύο κάνουν σπουδαία δουλειά, ο χρόνος έχει ξεκινήσει. Την προηγούμενη φορά το είχα πάρει εγώ, θέλεις να το πάρεις αυτή. Α, ναι, έτσι πάει. Δεν ξέρω, αλλά κάτι θα μου κάνω ότι WWF, ίσως, αλλά... Είχαμε την ίδια άποψη. Ναι, εντάξει. Άρα ταιριάζουμε. Οκ. Okay. Θέλετε να σταματήσω τον χρόνο. Ναι, σταμάτησε τον. Τα αγόρια συμφώνησαν αμέσως ότι ιδρύθηκε πρώτη η WWF. Πάμε να δούμε αν είχατε δίκιο. Αν αυτή τη φορά θα είστε τυχεροί. Γιατί σπάσαμε την κατεμιά, ναι. Η WWF ιδρύθηκε το 1961 στην Ελβετία και η Greenpeace το 1971 στην Ολλανδία. Είμαι πολύ χαρούμενη που δεν πέφτετε με άδεια χέρια. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρτε τις 6.000 σας και φύγετε από εδώ μέσα. Αργά τώρα. Τα χαρά! Χαίρομαι πολύ που τα παιδιά δεν πήγαν με άδεια χέρια. Λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να έρθει με γεμάτα χέρια ο Ντέγιαν. Αυτό το κάθαρμα ο Ντέγιαν. Ντέγιαν! Ευχαριστώ, Ντέγιαν! Είναι ζωηρός λαός οι περιστεριώτες, τι να κάνουμε, το έχουμε, παιδιά. Έχουμε όμως και 300.000 και περιμένω τον Κώστα και τον Αλέξανδρο να τους υποδεχτούμε. Καλώς τους. Γεια σου, Βίκη. Γεια σου, Βίκη. Ο Κώστας. Αλέξανδρος. Αλέξανδρε. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Βίκη. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Καλώς σε βρήκαμε. Μια χαρά. Τι κάνετε? Πολύ καλά είμαστε. Έχετε σπουδάσει κάτι? Ναι, βιολογία έχουμε τελειώσει. Και οι δύο, ε.
Είστε φιλαράκια από φοιτητές. Ναι. Από το πρώτο έτος. Ναι. 10 χρόνια. Τι λες. Και μείνατε. Ναι, μείναμε. Ναι, και θα μείνουμε. Τους κανόνες φαντάζομαι τους ξέρετε. Ναι, ναι. Έχω 8 ερωτήσεις. Έχετε 300.000 ευρώ. Πάμε να παίξουμε Money Drop. Αγόρια μου, να ξεκινήσουμε με τις κατηγορίες της πρώτης ερώτησης. Να ξεκινήσουμε. Για να δούμε. Γυναίκα, διασημότητα. Γυναίκα, διασημότητα. Τώρα, γυναίκα μπορεί να είναι η μέρα της γυναίκας, μπορεί να είναι κάτι ναι, συνδικαλιστικό, πιο... μπορεί δεν να ξέρω. Είναι και διασημότητα πάλι γενικό. Να πάρουμε τη διασημότητα. Ας πάρουμε τη διασημότητα. Ας πάρουμε. Πάμε τη διασημότητα. 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 Να δούμε και τις 4 πιθανές απαντήσεις. Ναι, αμέ. Τζαν. Κένεντι. Ο Νάση. Πουβιέ. Άλλα λαταπλήθητο να σε πω. Ακριβώς. Για να δούμε την ερώτηση. Ποιο από αυτά δεν υπήρξε ποτέ επώνυμο της Τζάκη. Τζαν, Κένεντι, ο Νάση ή Πουβιέ. Ο χρόνος ξεκίνησε. Λοιπόν, Κένεντι, ο Νάση σίγουρα. Τώρα Τζαν πάει με τον Τζάκη με Τζαν. Το Τζάκη Τζαν. Μάλλον, ελπίζω να είναι κάποιο λογοπαίγνιο. Εντάξει, και εγώ το πιστεύω. Πρώτη ερώτηση. Άρα, βάλε. Καλή επιτυχία, δεν σας ευχήθηκα, παιδιά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ρε, Τζάκη Πουβιέ, είναι το πατρικό του νομίζω, το έχω δει. Αρχιτέκτονες έπρεπε να γίνουμε. Ισχύει. Και μετά λες... Δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Θέλετε να σταματήσω ναι, τον χρόνο. Σταματήσω. Να νομίζω σταματήσει είμαστε... ο χρόνος, παρακαλώ. Τα αγόρια ήταν τολμηρά. Ήταν σίγουρα. Τοποθετήσαν όλα τα χρήματα στην πρώτη πιθανή απάντηση, Τσάν. Ναι, τα άλλα, τα δύο, το Β και το Γ. Κένεντι και ο Νάση έχει υπάρξει. Mm-hmm. Σίγουρα. Τώρα έχουμε την εντύπωση ότι η Μπουβιέ ήταν το πρώτο της. Τώρα, Τζάκι Τσάν, να υπάρχει τέτοια συνωνυμία, τέτοια σύμπτωση. Για να δούμε τι έχετε κάνει. Ναι. Και είχες και δίκιο προηγουμένως που είχες πει ότι το Μπουγιέ ήταν το πατρικό της. Ωραία. Μαζέψτε τα λεφτά σας. Τριακόσιες χιλιάδες. 7 ερωτήσεις ακόμα. Πάμε να δούμε τις κατηγορίες της επόμενης ερώτησης. Πάμε. Εμφάνιση, ψωμί. Εμφάνιση, ψωμί. Τώρα ψωμί, είδος ψωμιού, δεν το έχουμε. Μπορεί να είναι κάτι... Μπορεί να είναι το ψωμί, παιδιά, ελευθερία, ξέρω. Καλά, ναι, εμφάνιση όμως, εμφάνιση αυτό είναι αρκετά γενικό. Τώρα... Εγώ θα έλεγα το ψωμί. Πάμε με το ψωμί, λοιπόν. Ψωμί, λοιπόν. Να δούμε τις πιθανές απαντήσεις. Ναν. Τζιαπάτα, πρέτσελ, μπριός. Από πού είναι. Ερώτηση. Ποιο από αυτά τα είδη ψωμιού θα φάει κάποιος εάν επισκεφθεί ένα ινδικό εστιατόριο. Ναν, τζιαπάτα, πρέτσελ ή μπριός. Για να είμαστε πιο σαφείς. Ναι. Ποιο είναι ινδικό, ναι. Ποιο είναι ινδικό ψωμί, μάλιστα. Okay. Ο χρόνος σας ξεκίνησε. Λοιπόν. Μπρέτσελ είναι γερμανικό. Μπριός είναι γαλλικό. Τσιαπάτα είναι... δεν είναι ινδικό. Όχι, ισπανικό. Κάτι τέτοιο νομίζω. Επιστεύω πάλι πρώτο. Ναν.
Να βάλουμε και ένα στον. Αυτό πιο πολύ αποκλείοντας και μου κάνει και το όνομα. Και δεν έχω φάει και συνειδητικό και όλο μου λένε πάμε. Έχετε 30 δευτερόλεπτα, βιαστείτε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι πολλές οι δεσμοί, παιδιά. Ξεχνιόμαστε. Τέσσερα, τρία, δύο, ένα, τέλος χρόνου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχετε κάνει. Μαζέψτε τα λεφτά σας. Αμέσως. Απομένουν 6 ερωτήσεις και 300.000 ευρώ που έχετε ήδη κρατήσει. Πάμε στις κατηγορίες επόμενης ερώτησης. Φαρμάκι, χορδές. Λοιπόν, χορδές, αν είναι κάτι μουσικό... Δεν το πολύ έχουμε, αν δεν είναι εύκολο. Αν δεν είναι εύκολο, δεν το πολύ έχουμε. Φαρμάκι. Πιστεύω ότι θα, είναι κάτι, θα το έχουμε περισσότερο τις χορδές. Οι χορδές πρέπει να είναι πολύ απλό για να το ναι, έχουμε. Ναι, ισχύει. Και τώρα δεν ξέρεις, άρα πάμε φαρμάκι. Ας πάμε με το φαρμάκι. Πάμε φαρμάκι, λοιπόν. Πάμε φαρμάκι. Να δούμε και τις 4 πιθανές απαντήσεις. Στον Αχιλλέα. Στον Διομήδη, στον Φιλοκτήτη, στον Οδυσσέα. Ωραία. Γνωστά αγόρια και τα 4. Γνωστά. Για να δούμε την ερώτηση. Σε ποιον δόρισε ο Ηρακλής το τόξο με τα φαρμακερά του βέλη? Στον Αχιλλέα, στον Διομήδη, στον Φιλοκτήτη ή στον Οδυσσέα? Λοιπόν, ο χρόνος ξεκίνησε. Ο Αχιλλέας... δεν είναι ούτε ο Διομήδης, είναι ούτε ο Οδυσσέας, είναι ο Φιλοκτήτης. Είναι συνδυασμένος με τον Ηρακλή. Ο Φιλοκτήτης του τα είχε δώσει γιατί τον έσωσε ο Φιλοκτήτης, το είχα δει από τη μυθολογία. Και μετά, μετά πήγανε να τον πάρουν γιατί μόνο ο Φιλοκτήτης θα πήγε να σώσει τη δουλειά. Εγώ δεν βλέπω όμως να τοποθετεί ναι, και χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι ο Φιλοκτήτης. Γιατί είχε τα βέλη. Και είναι εγώ προς τα μία... του Ευρυπίδη, του... σε μια αρχαία τραγωδία είναι ο Φιλοκτήτης, ποιανό είναι. 30 δευτερόλεπτα. Αυτό μπορώ να σου πω για τώρα. Εντάξει. Σταματάω το χρόνο. Ναι, σταματάμε το χρόνο, ναι. Σταματάμε το χρόνο, λοιπόν. Άκουσα τι είπατε, καθώς τοποθετούσατε τα χρήματα. Πάμε να δούμε αν έχετε δίκιο. Ερχόμαστε σε λίγο. Αλέξανδρε και Κώστα, έχετε πάει πολύ καλά. Ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Απομένουν 5 ερωτήσεις και έχετε κρατήσει τις 300.000. Πάμε να δούμε τις κατηγορίες της επόμενης ερώτησης. Για πάμε. Τίτλοι, επάγγελμα. Τίτλοι, επάγγελμα. Τώρα, τρέχα γύρευε, τώρα οτιδήποτε μπορεί να το καθένα πάλι. Ναι. Επάγγελμα, τίτλοι.
Κοίτα, τίτλοι το μπορεί να είναι τιμής, μπορεί να είναι τίτλοι θεατρικού, τίτλοι ταινίας, τίτλοι οτιδήποτε. Επάγγελμα. Επάγγελμα. Μπορεί να είναι γιατί κάποιο, επάγγελμα έκανε ο τάδε πριν είναι γνωστός. Είσαι καμιά ταινία. Είσαι καμιά ταινία, ακριβώς. Τι λες, να πάρουμε το επάγγελμα. Ε. Πάρουμε το επάγγελμα. Πάρουμε το επάγγελμα. Τώρα τίτλα μας πει κανένας Ντόν, κανένας Κόμις, πάντα ναι, ναι. Ξέρω. Επάγγελμα, πάρουμε λοιπόν. Το επάγγελμα. Επάγγελμα. Και ο Θεός βοηθός. Να δούμε και τις απαντήσεις. Ταχυδρόμος. Νερουλάς. Τελάλης. Γαλατάς. Και ήθελα να σας ρωτήσω ποιο ήταν το επάγγελμα του Σπύρου Λούι, του νικητή στον Μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Ταχυδρόμος, νερουλάς, τελάλης ή γαλατάς. Πάμε. Ο χρόνος έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, νομίζω ήταν νερουλάς. Και εγώ αυτό πήγα να σου πω. Εγώ εδώ είμαι. Τι αλλά... να αποκλείσουμε. Ταχυδρόμος δεν ταχυδρόμος νομίζω ότι εγώ. Τελάλης δεν νομίζω. Μόνο το Χατζιαβάτη ξέρω τον τελάλη. Θα το είχαμε ακούσει, θα σου μένει δηλαδή. Ότι... Νομίζω ήταν νερουλάς. Κάτι μου λέει. Να βάλουμε εδώ τα πιο πολλά. Και θα δούμε μετά. Και να ήταν τελάλης φαντάζεσαι. Δεν νομίζω. 30. Και αν θες να σπάσουμε λίγο. Εγώ λέω να σπάσουμε λίγα. Ωραία, θες να βάλω στο γαλατά λίγα. Βάλε αυτά στο γαλατά. Να βάλουμε και ένα στον τελάλη. Όχι. Ταχυδρόμος δεν νομίζω να βάλω. Και εγώ έχω την εντύπωση. Ναι, νερουλάς, έχω 15 δευτερόλεπτα. Όσο και εγώ όταν... βάλω 3, 5, βάλω άλλο ένα. Βάλε ένα. Όχι, άστο. Όχι. Λοιπόν. 5, πάντως έχω την εντύπωση ότι ήταν νερουλάς. Και εγώ το ίδιο. Μόλις βγήκαν αυτό. Τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου. Για πρώτη φορά σπάσατε. Ναι. Βάλατε δηλαδή λίγο, ναι. 30.000 στο γαλατά, τα υπόλοιπα χρήματα στο νερουλά. Δεν βάλατε τίποτα στον ταχυδρόμο και τίποτα στον τελάλι. Ναι, γιατί νομίζω και οι δύο θεωρούμε ότι το έχουμε ακούσει και ότι αυτό ήταν. Αλλά τελάλι στο ταχυδρόμο, πιστεύω ειδικά τον τελάλι, θα σου μένει άμα το διαβάζεις. Δηλαδή είναι κάτι πολύ και πεπερασμένο. Κάλε και τον νερουλά. Αλλά νερουλάς και γαλατάς κοντά και μπας και. Ελπίζουμε να είμαστε σωστοί. Κι εγώ το ελπίζω. Πάμε να δούμε αν είστε. Το εύκολο είναι αυτό. Ναι, τουλάχιστον συνεχίζουμε. Το θέμα είναι αν θα συνεχίσετε με 270.000 ή με 30. Μπράβο! Μπράβο! Νερουλάς, φυσικά. Μαζέψτε τα λεφτά σας! Αγόρια μου, απομένουν 4 ερωτήσεις. Έχετε κρατήσει την καλή σας διάθεση, που όλο και καλυτερεύει επειδή πάτε πολύ καλά. Ισχύει. Και γιατί έχετε κρατήσει και τις 270.000 μέχρι στιγμής. Από εδώ και πέρα, οι πιθανές απαντήσεις είναι 3. Και πάμε να δούμε τις κατηγορίες επόμενης ερώτησης. Πάμε. Για να δούμε. Δουλειά. Λίμνες. Λίμνες. Γιατί ξύνησες τις Λίμνες. Ωραίες είναι οι Λίμνες. Ναι, εντάξει, ωραίες. Το δώσαμε και 2-3 φορές στο μάθημα για να ισχύει. Το περάσουμε. Ναι, και άμα χάσουμε εδώ θα γίνουμε ρεζίλοι. Κάτι μου λέει εμένα για τη δουλειά, τώρα δεν ξέρω. Επάγγελμα πριν δουλειά τώρα. Και μήπως μας ξανακάτσει. Λες. Άντε, ας πάρουμε δουλειά λοιπόν. Δουλειά. 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 Πάμε να παίξουμε με τη δουλειά. Πας και βρούμε και καμία. Τρεις πιθανές απαντήσεις είναι. Έδειξε το μεσαίο της δάχτυλο στην αυτοκινητοπομπή του. Πέταξε κέτσαπ στην προεδρική λιμουζίνα.
έβρισε τη φρουρά του επειδή δεν την άφηναν να τον πλησιάσει. Να δούμε για την ερώτηση. Να τη δούμε. Τι έκανε μια ποδηλάτισσα τον περασμένο Οκτώβριο στον Ντόναλντ Τραμπ με αποτέλεσμα να απολυθεί από τη δουλειά της. Έδειξε το μεσαίο της δάκτυλο στην αυτοκινητοπομπή του, πέταξε κέτσαπ στην προεδρική λιμουζίνα ή έβρισε τη φρουρά του επειδή δεν την άφηναν να τον πλησιάσει. Ο χρόνος ξεκίνησε. Το έχεις ακούσει? Δεν το έχω ακούσει ούτε καθόλου. Εγώ καθόλου. Καθόλου. Τώρα, το μεσαίο δάχτυλο είναι και της μόδας, άρα... Ναι, θα παίζει. Μπορούσε να είναι. Τώρα, κέτσαπ. Αυτά δεν συνάδουν, δηλαδή να την αφήσανε να πήγε τόσο κοντά, να πετάξει την κέτσαπ. Ποδηλάτσα, κάθατα με το ποδήλατο, τέτοιο σημάδι. Και εγώ αυτό. Κοίτα, να έβρισε τη φρουρά και να μην. Επειδή δεν την άφηνα να πλησιάσει. Όμως, τη φρουρά τη βρίζει όλος ο κόσμος που πάει εκεί, ας πούμε. Τόσο πολύ να μαθαίνει. Απολύθηκε. Ήταν στην αρχή όμως. Βάλε. Άρα, ας βάλουμε στο μεσαίο δάχτυλο. Εγώ λέω αυτά τα δύο. 30 δευτερόλεπτα. Αυτά τα δύο. Και ο Θεός και η ψυχή του. Άμα το κατάφερε σαν τον Κατσιούδη γιατί τον πέτυχε. Για διάλεξα. 15. 3 και 3. Λες να είναι κέτσαπ. Τώρα, ό,τι και να είναι. Άμα χάσουμε από την κέτσαπ τον Τραμπ, εντάξει. Εντάξει, ισχύει. 3, 2, 1. Τέλος χρόνου. Ήταν η πρώτη φορά που δεν ξέρατε την απάντηση. Καθόλου. Καθόλου, καθόλου όμως. Καθόλου. Τώρα να πέταξε την κέτσαπ στην αρχή, αυτός τον είχαν και σαν αστακό. Να πήγε τόσο κοντά να πετάξει η κέτσαπ, να την πετύχει τη λιμουζίνα. Και δεν πάει εδώ μεταξύ το κέτσαπ στον αστακό. Ισχύει, ισχύει, καθόλου. Μάλιστα. Φιλαράκια, βάλατε 174.000 στην πρώτη πιθανή απάντηση, στο μεσαίο δάχτυλο. Στο μεσαίο. Δεν βάλατε τίποτα στην κέτσαπ. Δεν μπορούμε γι' αυτό. Και βάλατε 96.000 ευρώ στο βρίσιμο της φρουράς. Πάμε να δούμε τι έχετε κάνει. Πάμε. Χάθηκαν 96.000. Δεν έβρισε τη φρουρά. Δεν έβρισε. Είμαστε ανάμεσα στο μεσαίο δάχτυλο και στην κέτσαπ. Κέτσαπ. Ναι! Πού να το φιλήσουμε το μέσο το δάχτυλο. Παρόλο που ήταν ερώτηση επικαιρότητας, ήταν δύσκολη ερώτηση. Ναι, δεν το έχω ακούσει καθόλου εγώ προσωπικά. Τώρα... Ναι, ναι, είχαμε τα δικά μας τα μεσαία δάχτυλα και το χάσαμε. Με όλα σας τα δάχτυλα, μαζέψτε τα λεφτά σας. Τρεις ερωτήσεις από μένου. Και έχετε κρατήσει 174.000 ευρώ. Να μας μείνει η καρδιά μέχρι τότε. Να δούμε τις κατηγορίες της επόμενης ερώτησης. Να τις για να δούμε. Πρωταγωνιστές και τα δύο. Τώρα το και τα δύο είναι... Μπορεί να είναι και κάτι πικάντικο, τι να σου πω. Πρωταγωνιστές, Να είναι η εκπομπή με τίποτα. Όχι. Άρα, σε καμιά σειρά, σε μια ταινία, σε κανένα θέατρο. Λογικά. Το και τα δύο, το πιο λογικό, έτσι. Τώρα, το και τα δύο, το και τα δύο, χίλια δύο πράγματα μπορεί να είναι. Άρα, πάνε πρωταγωνιστές. 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 Να δούμε και τις τρεις πιθανές απαντήσεις. Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Νίκος Κούρκουλος. Αλέκος Αλεξανδράκης. Και η ερώτηση είναι... Ποιος έχει γυρίσει περισσότερες ταινίες,
ο Παπαμιχαήλ, ο Κούρκουλος ή ο Αλεξανδράκης. Λοιπόν, ο χρόνος ξεκίνησε. Κοίτα, θα απέκλεια τον Κούρκουλο. Γιατί οι άλλοι έχουν ξεκινήσει από πιο πριν. Αυτό. Και είναι πέθανε από... και σχετικά πιο νέος, αν και στο τέλος όλοι ήταν ανεργοί σχεδόν. Αλλά από πολλές ασπρόμαυρες δεν το θυμάμαι τον Κούρκουλο, ας πούμε. Παπαμιχαήλ και Αλεξανδράκης. Και εγώ πιστεύω ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ο Αλεξανδράκης πέθανε πιο μεγάλος από τον Παπαμιχαήλ. Και γυρίζανε πάνω κάτω τα ίδια. Άρα προς τον Αλεξανδράκη τίνω. Και ωραία. Παπαμιχαήλ δεύτερο. Τώρα. 30 δευτερόλεπτα. Άμα μας έριξε το κάτω. Βάζω από εκεί, βάζω από εκεί. Βάζω από εδώ. Έλα. Έξι. 15. 15-14. Έτσι. Ναι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Έτσι. Έτσι για το κρεσέντο. Ναι. Τέλος χρόνου. Πάλι παίξατε με τη λογική. Ναι. Πάλι δεν το ξέραμε, αλλά δεν θυμάμαι σε καμία ασπρόμαυρη τον Κούρκουλο, ας πούμε. Ενώ τους άλλους συνέχεια σε ασπρόμαυρες ταινίες. Και δηλαδή βγήκε πιο μετά, προς 70 και μετά, οι πιο πολλές ταινίες που ξέρουμε τουλάχιστον, οι γνωστές. Έχετε βάλει 78.000 στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τίποτα στον Νίκο Κούρκουλο και 96.000 στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Να δούμε τι έχετε κάνει. Για να δούμε. Δεν ήταν ο Παπαμιχαήλ. Χάθηκαν 78.000 ευρώ. Ναι! Μπράβο! 68 ταινίες. Γύρισε ο Αλεξανδράκης, 48 ταινίες ο Παπαμιχαήλ, 38 ο Κούρκουλος. Το πήγαμε και μεγάλη φορά. Σειρά, ναι. 96.000 δικές σας, μαζέψτε τα λεφτά σας. Αγόρια μου, ξέρετε τι απομένει. Τι σας χωρίζει από τις 96.000. Η ουρά του Γαϊδάρου. The Q. Ας τις ονομάσουμε την ουρά του Γαϊδάρου, λοιπόν, τις δύο ερωτήσεις που απομένουν. Πάμε να δούμε τις κατηγορίες της επόμενης ερώτησης. Αυγά, ζωή. Κοίτα, τώρα ζωή μπορεί να είναι οποιαδήποτε όνομα, γυναίκα, ζωή λάσκαρη, ξέρω εγώ, ζωή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι η ζωή που ζούμε. Γενικά. Τα αυγά, τι να είναι τα αυγά, ποιος έκανε το αυγό, η κότα ή το αυγό πρώτο, τι να σου πω. Κοίτα, εμένα κάτι μου λέει για τα αυγά. Τι να σου πω, δεν έχω ιδέα. Εντάξει, εγώ πήρα το προηγούμενο, να πάρουμε τα αυγά. Πάμε αυγά. Αυγά, πάμε αυγά. Πάμε αυγά. Πάμε αυγά. Πάμε αυγά, Βίκυ. Να δούμε και τις τρεις πιθανές απαντήσεις. Το πουγγί του ψαρά. Το πουγγί του ναύτη. Το πουγγί της γοργόνας. Ερώτηση. Πώς λέγεται η δίκη του αυγού που προστατεύει το έμβριο ενός οτόκου καρχαρία? Το πουγγί του ψαρά, το πουγγί του ναύτη ή το πουγγί της γοργόνας? Ο χρόνος ξεκίνησε. Εδώ θα μας το πάρουν το μεταπτυχιακό. Εδώ θα μας το πάρουν. Εκεί είμαστε και βιολόγοι. Το πουγγί της γοργόνας. Κοίτα, κάτι της γοργόνας εμένα μου κάνει πιο πολύ. Ναι. Αλλά... λέω να σπάσουμε για ασφάλεια. Ας βάλουμε τα περισσότερα στην γοργόνα. Ναι, στην γοργόνα, ισχύει. Αυτά είναι κατάλαβες. Είναι τα αυγά έτσι που τα βγάζεις τέτοιο, ρε, σαν σωμάτωμα.
Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ούτε εγώ δεν το καθόλου. Το Μπουγκί της Γοργόνας κάτι πρέπει μου να κάνει. Είναι, ναι, αλλά... Εσύ πώς θα το ονόμαζες, το Μπουγκί του Ναύτη. Θυμάστε ότι έχετε 30 δεύτερα. Ναι, ναι, το Μπουγκί του. Λοιπόν, σε αυτά, του ψαρά βάλε. Λες, για μένα είναι ο Ναύτης. Αν είναι ο Ναύτης, εντάξει. Λοιπόν, βάλε και λίγα στην ψαρά, κρίμα είναι. Μια ερώτηση μένει. Ναι, βάλε. Τρία. Βάλτε στο ψαρά. Σε 3, 2, 1, τελειώνει ο χρόνος. Τέλειωσε ο χρόνος. Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Για πες. Είναι κοντά στο αντικείμενό μας σαν βιολόγοι. Και λέγαμε τώρα, άμα χάσουμε καμιά ερώτηση που υποθέτει το αντικείμενό μας, ποιος μας γλιτώνει. Σημαίνει ότι έχετε άγχος που βρίσκεστε μπροστά στις κάμερες και γι' αυτό... Αυτό θα λέμε. Πώς λένε stage κάτι. Λοιπόν, έχετε βάλει 24.000 στο πουγκί του ψαρά, άδειο το πουγκί του ναύτη και 72.000 στο πουγκί της Γοργόνας. Ναι. Λίγο πιο έβυχο. Ισχύει. Θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχετε κάνει. Χάθηκαν 24.000 από το πουκί του ψαρά. Να δούμε τι γίνεται ανάμεσα στο πουκί του ναύτη και το πουκί της Γοργόνας. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα πάτε με 72.000 στην τελική ερώτηση. Να δούμε. Μπράβο! Θα πάτε! Θα πάμε, να δούμε. Για να πάτε, πρέπει να τις μαζέψετε. Μαζέψτε τα λεφτά σας. Πάμε καλά, παιδιά. Πετάμε, παιδιά. Πετάμε. Απομένει μία ερώτηση και έχετε κρατήσει 72.000 ευρώ. Οι απαντήσεις είναι 50-50. Να δούμε. Για να δούμε. Σας θέλω λίγο πιο χαρούμενους, μπορώ. Είμαστε. Άμα κερδίσουμε, θα δεις. Είμαστε και λίγο κατέμιδες, γι' αυτό φοβόμαστε. Όχι, δεν αποδείχθηκε αυτό μέχρι στιγμής. Μας πάει καλά. Με χτύπα ξύλο. Πάμε να δούμε τις κατηγορίες της επόμενης ερώτησης. Πάμε. Για να δούμε. Πυρ. Χτίσιμο. Χτίσιμο. Πυρ. Υγρό πυρ. Από κανένα ταινία, πώς έλεγε πυρ, θυμάσαι κανένα... Τι να σου πω. Δύσκολο. Χτίσιμο μήπως. Μήπως έχει κανένα αξιοθέατο. Ποιο χτίστηκε πρώτο. Λέω. Θε χτίσιμο. Πάμε χτίσιμο. Λέω, το πυρ τι μπορεί να είναι. Μόνο το υγρό πυρ μου έρχεται στο μυαλό. Τι να σε ρωτήσεις για το υγρό πυρ. Το είχαν οι Βυζαντινοί και... Τι άλλο μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι κανένα πυρ και μανία. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Τώρα είναι και τελευταία. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Ό,τι θες. Πάμε χτίσιμο. Πάμε χτίσιμο. Ας παίξουμε το χτίσιμο. Πάμε χτίσιμο. Να δούμε και τις δύο πιθανές απαντήσεις. Να τις δούμε. Πύλη του Βρανδεμβούργου. Αψίδα του Θριάμβου. Ποιο από τα δύο χτίστηκε πρώτο. Η πύλη του Βρανδεμβούργου ή η αψίδα του Θριάμβου. Ο χρόνος ξεκίνησε. Πάμε. Λοιπόν. Τώρα τι, παίρνουμε κέρμα. Θα μπορούσαμε. Η αψίδα του Θριάμβου τώρα μπορεί να πω και βλακεία. Αλλά μήπως είναι πολύ παλιό χτίσμα. Γι' αυτό δεν είχε χτιστεί. Είναι και τα δύο στο Βερολίνο. Τώρα μπορεί να λέω βλακίες, θα μας βγάλει. Τι να σου πω. Δεν έχω ιδέα, φίλε, δεν έχω ιδέα.
Πραγματικά δεν έχω ιδέα. 30 δευτερόλεπτα. Πάμε την αψίδα. Και εμένα η αψίδα έτσι μου αρέσει πιο πολύ. Και εμένα έτσι. Άμα τώρα... είναι να κερδίσουμε, να πάμε με το θρίαμβο, ρε παιδί μου. Αν όχι. Ξέρω που δεν θα πάω ποτέ. Έτσι. Ισχύει. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε παραπάνω. Είναι καθαρά κολλώνα γράμματα. Δεν έχουμε ιδέα. Τώρα, αν μας θέλει, μας θέλει. Σας καταλαβαίνω όσο δεν φαντάζεστε. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Τοποθετήσατε τις 72.000 στην αψίδα του Θριάμβου. Για να δούμε. Για να δούμε. Είναι η τύχη με το μέρος σας. Επανερχόμαστε σε λίγο. Ο Κώστας και ο Αλέξανδρος έχουν αγωνία αν η τύχη ήταν με το μέρος τους. Γιατί είμαστε στην τελευταία ερώτηση και περιμένουμε να δούμε εάν θα φύγουν με 72.000 ή με τίποτα. Για να δούμε. Μας έφαγε η πύλη. Η πύλη του Βραντεμβούργου ολοκληρώθηκε το 1791. Η αψίδα του Θριάμβου το 1836. Έχει διαφορά. Και έχει διαφορά κιόλας, ρε γαμώτο. Δεν καθόλου. Η μία είναι στο Παρίσι, η άλλη στο Βερολίνο. Καθόλου. Άρα δεν θα ξαναπάς. Στο Παρίσι που είναι η αψίδα του Θριάμβου. Και τα Γερμανία, άστα. Ρεζίλ το σκυλιό. Λοιπόν, χάσατε, χάρηκα πολύ που σας ευχαριστώ. Και εμείς. Παίξατε εξαιρετικά, δεν το λέω για να σας κολακέψω. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, και εμείς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια, αγάπη. Γεια. Θα παρακαλέσω τον Τέγια να φέρει 300.000 ευρώ. Τέγια! Τέγια! Δεν μου δίνει σημασία και θα φας πολύ ξύλο γιατί είναι περιστεριώτες σήμερα εδώ, αγόρι μου. Μου δίνει όμως, ρε παιδιά, 300.000 ευρώ. Να υποδεχθούμε τον Γιάννη και την Νίκη, να δούμε αν θα τα κερδίσουν. Καλώς τους. Γεια σου, Νίκη. Γεια σου, Βίκη. Καλώς ήρθατε, γεια σου, Γιάννη. Καλώς σε βρήκαμε. Πώς είστε? Μια χαρά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Είμαστε. Πείτε μου δύο πραγματάκια για εσάς. Είστε συγγενείς, είστε... Είμαστε κόρη και πατέρας. Πατέρας με κόρη. Πλάκα ναι, κάνετε. Ναι, ναι, ναι. Μία την έχεις. Έχω άλλη μία μεγαλύτερη. Να τα χαίρεσαι τα κοριτσάκια σου. Ευχαριστώ να τα χαίρεσαι. Πολύ, ευχαριστώ. Νικάκη, με τι ασχολείσαι? Εγώ σπουδάζω ιατρική. Είμαι στο δεύτερο έτος. Αλήθεια. Εδώ στην Αθήνα. Εγώ είμαι απόστρατος αξιωματικός της αεροπορίας. Είμαι στην αποστρατεία πλέον. Ένα αποστρατεία, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τους κανόνες τους ξέρετε?
τους ξέρουμε. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχω 8 ερωτήσεις. Έχετε 300.000 ευρώ. Πάμε να παίξουμε Money Draw. Να δούμε τις κατηγορίες της πρώτης ερώτησης. Σύμπαν, συχνότητα. Σύμπαν, Νίκη. Σύμπαν τώρα και τα δύο μου έχουν σχέση με φυσική, με αυτά. Ναι. Τώρα έχουμε, η συχνότητα μπορεί να είναι και κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Συχνότητα ραδιοφώνου. Ραδιοφωνική. Εγώ ναι, μπορεί. Δεν είμαι με τη ραδιοφωνική. Θες να πάμε με το σύμπαν, που είναι πιο γενικό, αλλά... Ναι. Εντάξει, κάποιες γνώσεις. Πάμε με το σύμπαν. Πάμε με το σύμπαν. Ωραία. Σύμπαν. Να δούμε και τις 4 πιθανές απαντήσεις. Χάλκινη σφαίρα. Κόκκινος γίγαντας. Λευκός νάνος. Μαύρη τρύπα. Να δούμε την ερώτηση. Ποιος δεν είναι όρος της αστρονομίας? Η χάλκινη σφαίρα, ο κόκκινος γίγαντας, ο λευκός νάνος ή η μαύρη τρύπα? Ο χρόνος ξεκίνησε. Μαύρη τρύπα είναι σίγουρα. Λοιπόν, και ο λευκός νάνος είναι σίγουρα. Ναι. Είναι τα πολύ μεγάλα άστρα. Από τα άλλα δύο εδώ είσαι κάπου. Στα άλλα δύο νομίζω ότι ίσως και ο κόκκινος γίγαντας να είναι της αστρονομίας. Άρα χάλκινη σφαίρα βάζουμε τα πιο πολλά. Ναι, ας ξεκινήσουμε να βάζουμε. Ναι. Και βλέπουμε. Να βάζω και στον κόκκινο γίγαντα. Σπάσε λίγα, γιατί άμα δεν είμαστε σίγουροι. 30 δευτερόλεπτα. Θα βάλω και λίγο ακόμα εδώ. Ναι, θα βάλω. Αλλά σου έχω εμπιστοσύνη. Δεν είμαι σίγουρη. Είναι ένα από τα δύο. Αφού είμαστε σίγουροι για αυτά τα δύο όμως. 15. Όχι, μην είσαι άλλη. Βάλτε, τα βάλτε όλα εδώ. Πάμε. Να δούμε. Ο χρόνος τελείωσε. Για τη μαύρη τρύπα και το λευκό νάνο ήσασταν σίγουροι. Σίγουροι, σίγουροι, ναι. Ναι, ναι. Εγώ σκέφτηκα ότι τον κόκκινο γίγαντα δεν τον έχω ξανακούσει σαν όρο, αλλά ίσως και με τη λογική που είναι, ας πούμε, ο λευκός νάνος, ότι μπορεί πάλι να είναι κάποιο άστρο, κάτι να σχετίζεται με αυτό. Χάλκινη σφαίρα επίσης δεν τον έχω ξανακούσει τον όρο, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Έχετε τοποθετήσει 246.000 στη χάλκινη σφαίρα, 54.000 στο κόκκινο γίγαντα. Στα υπόλοιπα τίποτα. Πάμε να δούμε τι έχετε κάνει. Ναι, πάμε. Χάθηκαν 54.000, είναι αστρονομικός όρος ο κόκκινος γίγαντας, αλλά και εσείς είστε γίγαντες, γιατί κρατήσατε 246.000. Μαζέψτε τα λεφτά σας. Νίκη και Γιάννη μου. Απομένουν 7 ερωτήσεις, έχετε κρατήσει 246.000 ευρώ και πάμε να δούμε τις κατηγορίες της επόμενης ερώτησης. Θάλασσα, ποτάμια. Τι λες τώρα για αυτά? Εδώ εσύ. Και τα δύο μπορεί να έχουν σχέση με γεωγραφία. Ναι, ναι. Η θάλασσα δεν ξέρω πώς είναι. Η θάλασσα είναι πιο γενική. Μπορεί, ναι, να έχει... μπορεί να έχει ζώα, μπορεί να έχει της θάλασσας. Βέβαια, εντάξει, πολλά και τα ποτάμια. Πράγματα. Με τι θες να πάμε? Πάμε με τα ποτάμια. Με τα ποτάμια. Να μας πάρει το ποτάμι. Να μας πάρει το ποτάμι. Πάμε, λοιπόν. Πάμε. Να δούμε και τις πιθανές απαντήσεις.
Αλιάκμονας. Αχελός. Πηνιός. Θεσσαλικός. Εύρος. Και η ερώτηση, Γιάννη, είναι... Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Ελλάδας? Ο Αλιάκμονας, ο Αχελλώος, ο Πηνιός της Θεσσαλίας ή ο Εύρος? Λοιπόν... Ο χρόνος ξεκίνησε. Τι λες? Αποκλείουμε τον Εύρο, νομίζω, mm-hmm. και τον Πηνιό. Είμαι ανάμεσα Αλιάκμονα και Αχελλώο. Μιλάμε για μήκη που είναι εντός Ελλάδας, έτσι? Εντός Ελλάδας, εντάξει. Εντός Ελλάδας. Ο Εύρος δεν είναι σίγουρο ο Πηνιός. Πάμε... Πάμε, λοιπόν, άμα είναι εντός Ελλάδας τα μήκη... Πού λες να βάλουμε περισσότερα? Στον Αλιάκμονα περισσότερα. Ωραία. 30 δευτερόλεπτα. Ο Αλιάκμονας εκβάλλει στο... στη... Ο Αχελλώος, Αχελλώος. Αχελλώς. Εκβάλλει ο Αλιάκμονας, εκβάλλει στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, άρα πρέπει να είναι ο Αχελλώος. Λοιπόν, βάλε κι άλλα. 2, 4, 6, 8. Βάλε και άλλες 2. Σε 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου. Γιαννάκη, ήσασταν ανάμεσα σε 2. Σε 2, ναι. Στον Αλιάκμονα και στον Αχελλώο. Ναι. Μεγαλύτερη πίστη είχες στον Αχελλώο. Ναι, γιατί πιστεύω ότι εκβάλλει στο Ιόνιο και άρα έχει πιο μεγάλο μήκος. Γιατί ο Αλιάκμονας εκβάλλει στο Θερμαϊκό, από τα βόρεια που έρχεται μέχρι να εκβάλλει, νομίζω είναι μικρή η απόσταση. Πολύ ωραία. Έχετε βάλει λοιπόν 36.000 στον Αλιάκμονα και 210.000 στον Αχελλώο. Δεν βάλατε τίποτα στα άλλα δύο ποτάμια. Mm-hmm. Και πάμε να δούμε αν κάνατε σωστά. Μας έφυγε ένα βάρος τώρα. Ο Πηνιός είναι 205 χιλιόμετρα και ο Εύρος 204. Μιλάμε πάντα για το μήκος που είναι εντός Ελλάδας, εντός έτσι. Ελλάδα. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι θα γίνει ανάμεσα στον Αλιάκμονα και στον Αχελλώο. 36.000 ή 210.000. Με τι ποσό θα συνεχίσετε? Αυτό πόνεσε. Δεν πέσει. Πόνεσε όντως. 297 χιλιόμετρα είναι ο Αλιάκμονας. 220 χιλιόμετρα ο Αχελλώος. Γιαννάκη, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Πόνεσε, αλλά έχεις τη γιατρίνα. Ναι, θα με θεραπεύσει. Έχουν συμβεί και χειρότερα εδώ, κατά τη διάρκεια, αλλά έχουν πάει στο τέλος μια χαρά οι παίκτες. Συνεχίζουμε κανονικά. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε δυνατά, αλλά όχι τώρα, στο επόμενο επεισόδιο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα γειτονάκια μου, την ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή Περιστερίου. Να είστε καλά, πάντα νίκες! Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας είδατε από το σπίτι. Τα λέμε. Καλό βράδυ.